Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, Λίμπρο 107,4, All About Harrison Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7, στα 16 λεπτά μετά από τις 5, Χρήστα Θοτσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής και σήμερα, με τον Γιάννη Ζάτσι, στην ρύθμιση του ήχου, παραμονές ενός γεμάτου αγωνιστικού διημέρου για τον Άρη, κυρίως σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, τον μπάσκετ το οποίο αύριο φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στο Νίκ Γκάλης Χολ, σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 4 παρατέταρτο και φυσικά το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ομάδας την Κυριακή στις 7.30 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον Ολυμπιακό. Θα μιλήσουμε για αυτά τα δύο παιχνίδια, θα δώσουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας σε πρώτη φάση μέχρι τις 6. Μετά θα ανοίξουμε λογικά και τις τηλεφωνικές γραμμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, το σχόλιο σας και το στέλνετε στο 54526. Πέραν των τελευταίων νέων όσον αφορά βέβαια το αγωνιστικό, έχουμε και άλλα θέματα για τα οποία θα σχολιάσουμε. Όπου και τα οποία διαβάζετε από το πρωί στο All About Harris, νομίζω. Είναι και αυτά τα δύο που ξεχωρίζουν όσον αφορά τη σημερινή δισογραφία, δηλαδή την εθνική Σουηδίας που φαίνεται να καλεί ξανά τον Ντάνιελ Λάρσον και την αποκάλυψη που έκανε το All About Harris για την πρόθεση του Άρη και του Θόδωρου Καρυπίδη να δημιουργήσει ακαδημίες στο Καμερούν, θέμα το οποίο συνδέεται και με το χθεσινό δημοσίευμα που προέκυψε όσον αφορά τον κύριο Κολοβό και θα το αναλύσουμε και αυτό στη συνέχεια της εκπομπής και αυτό το ζήτημα. Πάμε να πιάσουμε όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή το πρόγραμμα του τριημέρου στην Super League και να κάνει και ο Χρήστας τις καθιερωμένες προβλέψεις του, μιας που τα πηγαίνει αρκετά καλά σε αυτό το κομμάτι, είναι η αλήθεια, το τελευταίο διάστημα. Βλέπω την Ιωάννα τώρα. Μπορούσε στη Sportexpo τότε που είχε έρθει, δεν μπορούσε να έχει έρθει έτσι. Δυνατή η Ιωάννα. Μάλιστα. Μπράβο. Ξεκινώντας αύριο στις 4 Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Η Ξάνθη που βρίσκεται στην 8η θέση με 28 βαθμούς, ο Αστέρας στην 10η θέση με 25 βαθμούς, εξάποντο για την Ξάνθη. Χ λέει ο Χρήσανθος σε αυτό το παιχνίδι. Και εξάποντο για ποιο λόγο? Γιατί ρε φίλε, άμα η Ξάνθη ξεφύγει, άμα την κερδίσει πάει στους 6. Και? Τι και? Και πάμε πάει στους 6 από τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Σημαίνει κάτι? Όχι. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7.5 στο ΟΑΚΑ. Τι πόσο? ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Σε 7.5 ο ΑΚΑ, το ένα από τα δύο ντέρμπι. Άσος. Της αγωνιστικής. Περίμενε, πότε παίζει κύπελο? Κάτσε. 2-3 Απριλίου, άστο. Άσος. Ωραία. Άσος λοιπόν, στο ΑΚΑ. Λάρισα Λεβαδιακός την Κυριακή στις 3, συνέλευση Αρίνα. Η Λάρισα που έχει 23 βαθμούς, στην 12η θέση. Άσος. Ο Λεβαδιακός η 14η θέση με 20. Άσος. Απόλλων Σμύρνης Όφη, ένα τελευταία χαρτιά του Όφη στη Ριζούπολη στις 4 την Κυριακή. Διπλό. ΠΑΟΚ Ατρόμητος στις 5 και 4 στο γήπεδο της Τούμπας. Άσος. Λαμία ΠΑΣ Γιάννα στις 7. Πόσους βάθμους έχει η Λαμία? Η Λαμία έχει 28 στην 1η θέση, ο ΠΑΣ Γιάννενα στην 13η με 21. Χ. Στις 7.30 Ολυμπιακός Άρης ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Διπλό. Ωραία. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με το Άρη διπλό. Με το διπλό. Γιατί θα τρελαθώ, Άρη διπλό. Με το, το Πανετολικό Σπανιόνιος στο Αγρίνιο στις 7. Άσοχη. Δεν πρέπει να δίνω και μια δεύτερη τέτοια. Να δίνω και ένα δεύτερο σημείο. Εξαρτάται από την απόδοση. Εσύ δεν είπες τίποτα από όλα αυτά. Εντάξει, οκ. Τι. Δεν πειράζει. Πες τώρα. Δεν θέλω. Όχι. Να εκτεθείς. Δεν θέλω. Για πες. Δεν θέλω. Τι πάνω να πει, δεν θέλω. Δεν έχω φωνή για τίποτα. Δεν έχει φωνή για τίποτα. Ολυμπιακός Άρης. Το έχω πει εδώ και δύο μέρες αυτό. Τι, πώς θα έλεξε? 0-1. 0-1, ε. Με γκολ του Λάρσον. Με βάλει και το σκορέρ. Ή του Γιουνές, δεν ξέρω, ένας από τους δύο το βάλει. Ο Γιουνές είναι η ώρα του Γιουνές. Γι' αυτό τον σκέφτομαι και τον Τινίσιο λίγο. Να μην είναι με κεφαλιά του Βέλεθ. Να του δώσει κάτι η μοίρα. Πίσω από αυτά που του έχει πάρει. Με τα δοκάρια που έχει σπάσει. Εγώ λέω ότι τον γκολ θα το βάλει ο. Φετφατζίδης. Και αυτό είναι καλό. Όταν μπει ω αλλαγή. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόγραμμα της αγωνιστικής. Εντάξει, φυσικά το μάτς που ξεχωρίζει, εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι το Ολυμπιακός Άρης ξεχωρίζει περισσότερο από το ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ. Καλά, εννοείται. Αν με συγχωρέσουν οι φίλοι των δύο ομάδων. Γιατί ο Παναθηναϊκός
εκεί που είναι πλέον, το κίνητρο του αρχίζει να εξασθενεί πάρα πολύ. Η ΑΕΚ, αυτό το οποίο θέλει να σιγουρέψει την τρίτη θέση, έχει ένα μεγαλύτερο κίνητρο, είναι αλήθεια, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλο βάρος πλέον για την Ένωση πέφτει στο κύπελο που κληρώθηκε με τη Λαμία. Ο ΠΑΟΚ κληρώθηκε με τον Αστέρα Τρίπολης. Όσον αφορά τα ημιτελικά. Η ιδανική κλήρωση για τον Άρη αυτή. Τη διοργάνωση, ναι, είναι νομίζω για τον Άρη και για το ενδεχόμενο να τερματίσει την πέμπτη θέση, είναι αρκετά καλό. Σαν αρκετά καλή η κλήρωση για τους κυτρινόμαυρους. Όχι, εξασφαλίζει την παρουσία μιας ομάδας στον τελικό, που ακόμα και αν περάσουν συμπολίτες θα την υποστηρίξει. Σωστό. Εντάξει, νομίζω ότι το ζευγάρι του τελικού. Όσο ασχολούμαστε, εντάξει, για το Χουλιάμα. Για τρίτη σεζόν το ίδιο θα είναι. Ναι. Εκτός απρόπτου, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί να μην περάσει ο Αστέρας Τρίπολης. Ας περάσει ο Αστέρας Τρίπολης. Και η Λαμία. Όχι, η Λαμία να μην περάσει. Α. Να περάσει η ΑΕΚ και ο Αστέρας Τρίπολης. Για να αλλάξει λίγο. Δεν θα έχουμε αγωνία, γιατί δεν θα έχουμε αγωνία. Θα έχουμε βγει τέταρτη. Ναι. Άρα να βγούμε τέταρτη και μετά να περάσει ο Αστέρας Τρίπολης. Ε? Και αυτό γίνεται. Ε, βέβαια. Και αυτό γίνεται. Έτσι. Πολύ πιθανό σαν σενάριο. Εντάξει, θα το δούμε και το κύπελο. Έχουμε ακόμα για το κύπελο. Για την ώρα υπάρχει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για τον Άρη, ο οποίος αύριο ολοκληρώνει την προετοιμασία του και νωρίς το απογευματάκι εκεί κατά τις 5-5.30 θα πετάξει για την Αθήνα. Περιμένουμε να δούμε ποιους παίχτες θα επιλέξει και ο Σάββας Παντελίδης για την αποστολή, που θα έχουμε νέα πρόσωπα. Θα έχουμε και την απουσία του Ντιγκινί, ο οποίος βγήκε MVP της 23ης αγωνιστικής. Ήταν εσύ MVP. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, με την εμφάνισή του νομίζω δικαιωματικά κερδίζει τον τίτλο ανάμεσα σε πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν το τελευταίο αγωνιστικό τρίμερο για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Ντάνιελ Λάρσον ετοιμάζεται για την Εθνική Σουηδίας. Αποκτήσει ο Άρης πάλι. Έχει βασικά διεθνή ποδοσφαιριστή, τον Μπάσα φέτος, οκ, είναι, αλλά... Νομίζω ότι και ο Λάρσον, άμα συνεχίσει έτσι και πάρει και μια κλίση, θα είναι πολύ θετικό για τον Άρη. Παίχτες του να καλούνται στις εθνικές ομάδες των χωρών τους. Κοίταξε, το θέμα εθνική ομάδα είναι ένα θέμα που πονάει. Υπό την έννοια ότι στην Ελλάδα δεν είναι για μένα αξιοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται τα παιδιά. Και γενικότερα είναι λάθος το όλο σύστημα. Δηλαδή, από τις επιλογές που γίνονται για τις τοπικές ενώσεις, οι οποίες ενίοτε παίζουν μεταξύ τους. Έτσι. Είναι, αν θέλεις, η πρώτη επαφή του νεαρού ποδοσφαιριστή, του 14χρονου, παράδειγμα 15χρονου, με κάτι διαφορετικό από την ομάδα του. Οι ενώσεις πολλές φορές συγκρούονται με την εθνική ομάδα. Και αυτό. Άλλες φορές όχι. Αλλά παρατηρώ, γινόταν και παλαιότερα, όταν επί του Προέδρου που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό για το θέμα της κάρτας υγείας και παρόλα αυτά ο Υφυπουργός Αθλητισμού εξακολουθεί και τον έχει να είναι στη Σούπερ Λίγκα και δεν παρεμβαίνει για να τον απομακρύνει, μια που έχουμε ιδιαίτερες ευαισθησίες σχετικά με τις νομιμότητες, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιοι έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία αναφορικά με την νομιμότητα που αφορά τους άλλους, όχι τους δικούς τους ανθρώπους. Κάποια στιγμή μετά στη διακοπή θα πούμε και 2-3 πραγματάκια. Με όλα όσα γίνονται, μην νομίζετε ότι τα παρακολουθούμε και δεν νιώθουμε και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται σε σχέση με τα πολιτικά δρόμενα στην πόλη και όχι μόνο. Μην νομίζετε ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι με ποιον. Ποιος πιθανώς, γιατί δεν μπορώ να το πω στα ίσια γιατί θα φάω καμιά μήνυση. Πες το. Χρηματοδοτείται από κάποιον άλλον. Ποιοι υποψήφοι. Οι συγγενείς τους είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις επιχειρηματιών, ισχυρών. Ποιοι είναι κουμπάροι κτλ. Τα γνωρίζουμε. Απλά αυτή τη στιγμή νομίζω δεν έχει καμιά ουσία. Αλλά ο κόσμος του Άρη, επειδή κάποια στιγμή θα κληθεί να αποφασίσει, μην φάει κανένα παπά. Η δική μου η θέση και η άποψη είναι γνωστή, η προσωπική μου. Έτσι, κάποιος άλλος μπορεί να επιλέγει διαφορετικά. Ότι πάντα για μένα παίζει ρόλο το τι γίνεται με το σύλλογο. Και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία με όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, σε οποιαδήποτε παράταξη και αν βρίσκονται, που θα κατέβουν στον στίβο των εκλογών, είτε στις αυτοδιοικητικές, είτε στις ευρωεκλογές, είτε στις βουλευτικές εκλογές.
Από εκεί έπειτα κάποιοι μα περνάνε για βλάκες. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται τις τελευταίες μέρες. Ξαφνικά όλοι να επιτίθονται σε αυτόν ο οποίος έχει δηλώσει αριανός. Ξαφνικά όλοι επιτίθονται σε αυτόν. Καταλαβαίνουμε το τι γίνεται, μην νομίζετε, απλά δεν είναι η ώρα ακόμα. Η ώρα είναι για διπλό στο Καραϊσκάκης. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτή είναι η ώρα. Η ώρα είναι να περάσει και το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με μία νίκη επί του Απόλλωνα και μετά στη διακοπή ενδεχομένως θα έχουμε το χρόνο να πούμε και 2-3 άλλα πραγματάκια και φυσικά θα πούμε πραγματάκια την άποψή μας, όχι τίποτα φοβερό και τρομερό, μην νομίζετε. Δεν είμαστε εμείς ούτε σε κανένα payroll, ούτε σε πώς το λένε, ούτε σε καμιά κομματική οργάνωση, ούτε σε κανένα άνθρωπο ο οποίος κατεβαίνει για δήμαρχος, ούτε για ευρωβουλευτής, ούτε για βουλευτής, ούτε για τίποτα. Την άποψή μας θα πούμε και όποιος θέλει την ακολουθεί. Το παιχνίδι λοιπόν με τον Ολυμπιακό είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Ο Άρης του τελευταίου διμήνου σχεδόν, όχι ακριβώς, αλλά σχεδόν, είναι μια ομάδα που έχει παρουσιάσει μια πολύ θεαματική άνοδο στην απόδοσή της. Μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο, μια ομάδα που πήρε αποτελέσματα από τον επίδοξο πρωταθλητή και από την περσινή πρωταθλήτρια. Μια ομάδα που όχι μόνο πήρε αποτελέσματα, αλλά ήταν και καλύτερη, πολύ καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο και μέσα στην Τούμπα και φυσικά στο Βικελίδης με την ΑΕΚ. Μια ομάδα η οποία δέχεται συνεχώς χτυπήματα από τη διαιτησία, αλλά παρόλα αυτά καταφέρνει ακόμα και έτσι να κερδίσει. Μια ομάδα που παίζει με τον δεύτερο της βαθμολογίας, η πέμπτη της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή και παρόλα αυτά έχουμε τον Σιδηρόπουλο διαιτητή και όχι ξένο όπως έχουμε στο παιχνίδι της πρώτης ομάδας με την τρίτη στη βαθμολογία ή της τέταρτης με τον έκτο, με κριτήρια πραγματικά τελείως αυθαίρετα από ό,τι φαίνεται από τον κύριο Περέιρα και την παρεούλα του. Αυτό το οποίο θα κυνηγήσει ο Άρης είναι να κερδίσει για τον κόσμο του, για την πάρτη του και για κανέναν άλλον. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα το πάρει μια εβδομάδα νωρίτερα ή μια εβδομάδα αργότερα ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Μας ενδιαφέρει ο Άρης να πάει να παίξει την μπάλα του μέσα στο γήπεδο. Θα παίξει όπως πάντα μόνο για την πάρτη του και για κανέναν άλλον. Για κανέναν άλλον. Δεν θα κάτσει να χάσει όπως κάθονταν άλλοι να χάσουν, είτε για να καταστραφεί ο Άρης, είτε για να έχει το πάρε δώσε τους ευτυχή κατάληξη, για να ανταμυφθούν σε κάτι άλλο. Ο Άρης θα πάει να παίξει το παιχνίδι του και ό,τι αποτέλεσμα και να βγει θα είναι αποτέλεσμα της δικής του προσπάθειας και βέβαια και της προσπάθειας του αντιπάλου. Γιατί παίζει με τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό Πειραιός. Δεν παίζει με τον Ολυμπιακό Κιμήνων. Δεν παίζει με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Να πάμε να πούμε στους παίκτες μας καθίστε να χάσετε. Παίζει με τον Ολυμπιακό. Στην έδρα του Ολυμπιακού. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι φαβορί ο Άρης. Θεωρώ ότι θα ήταν φαβορί σε περίπτωση που το παιχνίδι γινόταν στο Βικελίδης. Αν ήταν ανάποδα δηλαδή. Τα μάτς. Και αν ήταν ανάποδα τα μάτς, τότε θα είχα τον Άρη ως φαβορί στο παιχνίδι με ένα 60-40. Γιατί το 60 το λέω, θα λέγα μεγαλύτερο ποσοστό, αν δεν ήταν ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο οποίος είναι ένας διαιτητής, ο οποίος όποτε παίζει τον Άρη, υπάρχουν φοβερά και τρομερά παράπονα από τον Άρη, δικαιολογημένα 100%. Από τον συγκεκριμένο κύριο. Και από τον βοηθό του, τον Κωστάρα, όπως λέγεται. Από εκεί και έπειτα, ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκης είναι δυνατός, είναι πολύ καλός, μη σας ξεγελάει. Πολλοί μου λένε για το παιχνίδι που είδαμε τον Απόλλωνα. Ναι, εντάξει παιδιά. Με τον Απόλλωνα έπαιξε 3 μέρες μετά τη σφαλιάρα από τη Λαμία. Με τη Λαμία έχει 31 τελικές. Είναι 31 η Λαμία. Η Λαμία κάνει γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει χαμένο πέναλτι, έχει το Κάρια, έχει το ένα, έχει το άλλο. Και με τη Λαμία να παίζει μόνο άμυνα. Ο Άρης προφανώς και δεν θα πάει να παίξει μόνο άμυνα. Είναι παιχνίδια από αυτά που νομίζω ότι γουστάρει πολύ ο Παντελίδης. Είναι στο στυλ του παιχνιδιού που αρέσκεται να παίζει ο Παντελίδης. Και περιμένουμε ένα καλό παιχνίδι. Ελπίζω ο Άρης να έχει τύχη. Γιατί αν είναι τυχερός στο μάτι της Κυριακής, τότε έχει πάρα πολλές πιθανότητες
να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τον Πειραιά. Και εφόσον φύγει με θετικό αποτέλεσμα, ακόμα και αν είναι η ισοπαλία το θετικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι θα είναι το φαβορί πλέον για την τέταρτη θέση και θα μπει γερά, πάρα πολύ γερά, στην διεκδίκηση της κατάκτησης της τρίτης θέσης, κάτι που θα σημαίνει αυτομάτως, αν ο Άρης με το καλό βγει τρίτος, ότι η μόνη περίπτωση για να πάρει το καλό εισιτήριο θα είναι να πάρει το κύπελο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το διφορούμενο. Αν ο Άρης βγει τέταρτος, τότε έχω την αίσθηση ότι όλοι οι Αριανοί θα θέλουν να το πάρει το κύπελο οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον ΠΑΟΚ. Αν ο Άρης βγει πέμπτος, τότε νομίζω ότι για όφελος της ομάδας του Άρη θα είναι να το πάρει η ΑΕΚ. Για όλα υπάρχουν εξηγήσεις, αλλά το καλό για τον Άρη θα είναι ότι θα τελειώσει την προσπάθειά του και στον τελικό του κυπέλου θα ξέρει ξεκάθαρα το τι θέλει. Είτε αυτό είναι ουσιαστικό, δηλαδή να εξαρτάται το αν θα βγει στην Ευρώπη ή όχι, είτε αυτό είναι οπαδικό. Και καταλαβαίνει ο καθένας τι εννοώ. Γιατί αν βγει τέταρτος και παίζει στον τελικό Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, προφανώς και θα θέλει να το πάρει ο Αστέρας Τρίπολης, παράδειγμα. Ο θεωρητικά αδύναμος. Έτσι. Αυτές είναι όλες οι περιπτώσεις και γι' αυτό σας τις αναφέραμε. Ο Άρης βέβαια ως στόχο θα πρέπει αυτή τη στιγμή να τερματίσει τρίτος. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος του. Άσχετα είναι πολύ δύσκολο με το πρόγραμμα που έχει κιόλας η ΑΕΚ. Και θα δούμε στην πορεία πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Πάρα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Ο Γιάννης Ζάτσης είναι στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Το σχόλιο σας, την τοποθέτησή σας, τις προτιμήσεις σας για την ενδεκάδα της Κυριακής. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι προπονητές της κερκίδας, και δεν το λέω με κακό τρόπο, είναι πολλοί. Στο τέλος όμως ένας είναι αυτός που αποφασίζει και στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Σάβας Παντελίδης. Λίγη ώρα αφού ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με τον κύριο Μόντσι, η Ρώμα επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Κλαούντιο Ρανιέρι για τον πάγκο της. Και αναφέρω το Μόντσι γιατί είχαν κάνει κάποιες συναντήσεις άνθρωποι του Άρη μαζί του πέρυσι το καλοκαίρι και συνέχεια τη σεζόν, για όσους δεν το θυμούνται, στο πλαίσιο της ενδεχόμενης μετακίνησης κάποιων ποδοσφαιριστών από τη Ρώμα στον Άρη με τη μορφή δανεισμού, κάτι που δεν τελεσφόρησε βέβαια, αλλά είχε γίνει ένα ραντεβού, είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις ανάμεσα στους ανθρώπους του Άρη και στον Μόντσι, ο Άρης εκμεταλλευόμενος και τις άκρες που έχει ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος και στην Ιταλία. Διότι είναι αυτό που είχε πει και ο Θόδωρος Καρυπίδης στη συνέντευξή του πριν λίγο καιρό, ότι εντάξει, με τον κύριο Διαμαντόπουλο ο Άρης άνοιξε ξανά τις πόρτες του εξωτερικού. Και φαίνεται αυτό. Μόντσι στον Άρη. Μόντσι στον Άρη. Ο κύριος Μόντσι, ο οποίος έχει μιλήσει και στο Λαμπαουτάρι το περασμένο καλοκαίρι. Τον έφαγες. Ναι, και τον φάρο. Μίλησε στο Λαμπαουτάρι, έφυγε από τη Ρώμα. Για εκείνες συναντήσεις που είχε με τον άνθρωπο στο Άρη, ναι. Εμείς μετά από αρκετούς μήνες. Πάει. Το Λαμπαουτάρι σε φέκτη. Ποιους άλλους έχεις καθαρίσει, πάνε πάνω που λέει. Κανένα. Πάθανε τίποτα, χιαστούς, τίποτα, οι παίκτες. Σε καμιά συνέντευξη τον Μπρούνο Γκάμα, καμιά εβδομάδα πριν. Όχι, δεν τον είχα κάνει τον Γκάμα. Όχι. Το σιόπι είχαμε κάνει. Το Γκάμα δεν τον έκανα εγώ πάντως. Το σιόπι είχαμε κάνει, μια χαρά πηγαίνει το παιδί με το ματιά. Ο Γκάμα δεν είχε δώσει συνέντευξη στον Αλέξη και δώσει πηγαίνει. Στην Άρση είχε δώσει. Ναι, ναι. Μια εβδομάδα πριν. Όχι, πολύ πιο πριν είχε δώσει. Δεν είχε δώσει τότε. Στις αρχές σεζόν είχε μιλήσει ο Πορτογάλος. Εντάξει τότε. Λοιπόν. Για την ενδεκάδα. Βέλεθ, ποιον σε έκανε. Εγώ τον είχα κάνει. Πταράδε κάνει. Εγώ τον είχα κάνει. Και Ματέο. Εγώ.
Όλους τους παικταράδες έχεις κάνει. Λοιπόν, για την εντεκάδα. Κατάς αρχείο. Τι εννοείς. Φωτογραφιών. Όχι. Κακός να κρατήσεις, γιατί εγώ το έχω μετανιώσει. Γιατί ψάχνω να βρω και δεν έχω τίποτα. Πλέον νομίζω ότι με τη βοήθεια. Είναι και πιο απλά πλέον τα πράγματα. Με τη βοήθεια του διαδικτύου τις βρίσκεις εύκολα, ναι, άμα τις χρειαστείς. Πατάς όλα μπαοτάρεις και με βγάζει με την Κατερίνα φωτογραφία. Όχι τη γυναίκα μου. Αλήθεια είναι αυτό. Και 30 κιλά πιο βαρύ. Πρέπει να βάλεις φωτογραφίες με την Τούνη. Λοιπόν, έχω. Γιατί αυτή να βάλεις. Μεγαλύτερη αξία. Είχε και ο Κόλκας μέσα. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω την Κατερίνα, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Για Τούνη μπροστά στην Κατερίνα, ρε. Για την ενδεκάδα. Για την Κατερίνα πήγα να πω. Για την ενδεκάδα δεν έδειξε ούτε σήμερα Παντελίδης κάτι προπονήσει. Πότε θα δείξει. Δεν έκανε και διπλό κιόλα. Τελειώματα κάνανε οι παίχτες. Χτυπάει. Εντάξει, που είναι ο φίλος μου ο Νίκος τώρα, αν ήταν, θα έγραφε. Χτυπάει σαν την κόμπρα. Και αυτό. Θα μπορούσε. Κάλιστα. Κόμπρα ο Άρης το Καραϊσκάκης. Ναι. Ναι. Δεν, χθες κράτησε, έκανε διπλό. Χθες κράτησε πολύ κλειστά τα χαρτιά του, βέβαια. Πολύ ανακατεμένα. Σήμερα δεν έκανε καν δοκιμές. Έδωσε περισσότερη έφαση τελειώματα προπονητής του Άρη. Υπάρχουν ένα-δύο ερωτηματικά. Πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές δεν θα γίνουν. Μπορεί να γίνει μόνο μία στο τέλος. Αυτή που δημιουργήθηκε με το κενό του Ντιγκινή στην εντεκάδα. Ο Τόνος δεν είναι 100% έτοιμος για να πάρει φανέλα βασικού. Δεν είναι τυχαίο ότι, για παράδειγμα, χθες στο διπλό βγήκε λίγο μετά αφού ξεκίνησε. Δηλαδή τον προφυλάσσουν λίγο οι άνθρωποι. Ο Λάξον όμως δεν έκανε καθόλου. Δεν θέλω να το φορτώσουν πάρα πολύ. Εντάξει, ο Λάξον είναι μια άλλη περίπτωση. Να. Λοιπόν. Ο Λάξον είναι μια άλλη περίπτωση. Και υπάρχει και αυτός ο φόβος, νομίζω, λίγο με τον Τόνσο, που δημιουργήθηκε από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Που ίσως βιάστηκε λίγο ο Παντελίδης να τον ρίξει στην εντεκάδα. Και η παρουσία του σε εκείνο το μάτι ίσως επιδείνωσε και λίγο την κατάστασή του. Σε συνδυασμό και με την υπερπροσπάθεια που έκανε κόντρα στον Πανιόνιο. Άρα λοιπόν, αν δεν παίξει βασικός ο Αργεντινός, είναι πιθανό να δούμε έναν άλλο συμπατριώτη του, τον Μαρτίνες, να ξεκινάει πίσω από τον Γιουνές. Και τον Λάρσον με τον Ματέο Γκαρσία να παραμένουν κανονικά στα άκρα της επίθεσης. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, έτσι και ενώπιση του Μάσου Ολυμπιακού, Παντελίδης στις προπονήσεις τσέκαρε λίγο και το 4-3-3. Αυτό νομίζω το κάνει περισσότερο γιατί το έχει ως μια σκέψη στο μυαλό του για τη διάρκεια του μάτς. Τον είδαμε να το κάνει με την ΑΕΚ που έβαλε τον Μπάσα και έπαιξε με τον Αλβανό μπροστά τα στόπερ και το Σιώπη με τον Ματέο για εσωτερικούς. Είναι ένα πλάνο, νομίζω, το οποίο το έχει στο μυαλό του περισσότερο για τη διάρκεια του αγώνα με τον Ολυμπιακό και ανάλογα με την εξέλιξή του. Δίνοντας προτεραιότητα στο 4-2-3-1. Άρα θα πάμε με Σιώπη και Ματίγια στο χώρο του κέντρου, το δίδυμο στα χαφ. Στην άμυνα τώρα είναι πιθανό να διατηρηθεί ο Βαλεριάνος στο δεξιάκρο. Γιατί? Γιατί τα πήγε καλά με την ΑΕΚ. Εντάξει, έχει επιστρέψει βέβαια ο Τζανακάκης. Δεν αποκλείω να δούμε και τον Τζανακάκη στο τέλος. Εκεί είναι ένα ερωτηματικό το οποίο υπάρχει. Ποιον θα επιλέξει τελικά, γιατί έχει έναν ποδοσφαιριστή που είναι η θέση του, αυτή του δεξιού μπακ, και έχει και έναν άλλον ο οποίος είναι με ένα αριστερό μπακ, αλλά προέρχεται μια καλή εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ. Και το ψηλό σκέφτεται εκεί πέρα τι θα κάνει. Έχουν πιθανότητες και οι δύο. Βέβαια, ο Τζανακάκης στον πρώτο γύρο είχε πολλά προβλήματα στην πλευρά του. Και ήταν και η πλευρά από την οποία δέχτηκε τον γκολ ο Άρης. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι φταίει ο Τζανακάκης που έχασε από τον Ολυμπιακό στον πρώτο γύρο. Όχι, φταίει σίγουρα για τον γκολ που δέχεσαι όμως, γιατί κάνει λάθος υπολογισμό εκεί και πέρα. Μετά φταίει η άμυνα. Φίλος είναι. Είπα ότι είναι φίλος μου, δεν είπα ότι δεν φταίει. Έτσι φάνηκε. Έχει ευθύνη. Στη συνέχεια έχει ευθύνη η άμυνα που ο Χασάν πετάχτηκε στο κέντρο της άμυνας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Okay. Όπως αποθεώνουμε τον Τζανακάκη. Για συγκεκριμένα παιχνίδια, θα πρέπει και όταν κάνει λάθος ο Τζανακάκης να λέμε ότι έκανε λάθος ο Τζανακάκης. Χρειάζεται. Είναι και ιδιαίτερα συμπαθής ως παιδί και στα χρόνια που βρίσκεται στον Άρη δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα και ίσα ίσα προσφέρει και παλεύει πάρα πολύ. Όμως στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, στην φάση του γκολ, φέρει ευθύνη. Άρα εγώ οφείλω να το πω. Πάντα θα λέμε αυτό το οποίο. Για να είμαι δίκαιος, ώστε μετά να μην μου λέει και ο Βαλεριάνος το πω για τον Βαλεριάνο, να μην μου λέει και ο Μπάσα το πω για τον Μπάσα, να μην μου λέει και ο Σιώπης το πω για τον Σιώπη. Και από ό,τι ακούτε, αυτή η εκπομπή λέει για όλους, δεν λέει μόνο για τους μισούς. Πάντα λέμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Λοιπόν. Δεν είπα κάτι άλλο. Και έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ότι στην εξέλιξη της φάσης έχει θέμα και η άμυνα του Άρη που κοιμάται. Ήταν τότε δίδυμο, άξι, έχει το σώσμα με το Δελιζής.
Λοιπόν, και στις υπόλοιπες θέσεις άμυνας, εάν δεν επιστρέψει ο Δελή. Ο Αμίγκο που είναι, φίλε. Ο Αμίγκο είναι σε μια προσπάθεια να επανέλθει σε φούλο ρυθμούς. Εντάξει, έχασε πολύ έδαφος ο Πορτογάλος. Τι να κάνει. Τι εννοείς τι να κάνει. Να παίξει. Για να τεθεί στη διάθεση του προπονητή. Μάλιστα. Είναι όμως αρκετά πίσω. Και στις υπόλοιπες θέσεις άμυνας δύσκολο να αλλάξει κάτι, αν δεν επιστρέψει και ο Δελή Ζήσης. Ο Ρόζ δηλαδή με τον Βέλτ στόπερ, ο Κόρκο του αριστερού άκρου της άμυνας και ο Γκουέστα στο τέρμα. Πάλι ανάποδα τα είπες. Πάλι ξεκίνησε από την επίθεση και πήγε στην άμυνα. Ναι, το έχω αυτό το. Ωραία, φίλε. Γιατί η επίθεση μου δίνει τις αφορμές για να ξεκινάω από εκεί. Είπες τι είπες, Λάρσον, Ματέο, Γιουνές. Και Μαρτίνες, αν πάει σε 4-2-3-1, που είναι το πιο πιθανό. Εντάξει, υπάρχει και η επιλογή του Φετφατζίδη για, για τη θέση πίσω από το Γιουνές, αλλά νομίζω ότι ο Μαρτίνες έχει ένα προβάδισμα έναντι του 28χρονου μεσοπιθετικού. Λες όχι Μπάσα, Ματίγια. Το πλάνο με τον Μπάσα. Θα μου πεις είναι εξαιρετικό σωματίο για να τον βγάλεις τώρα. Είναι και ένα δίδυμο το οποίο σου βγαίνει πάρα πολύ καλά. Αν βάλεις τον Μπάσα θα πρέπει να πας σε 4-3-3, άρα εκεί αλλάζει λίγο τα πράγματα. Και το 4-3-3 είδαμε τον Παντελίδη με την ΑΕΚ να το χρησιμοποιήσει η διάρκεια του μάτς. Ναι. Εντάξει. Είναι αυτή τη βδομάδα αρκετά μαζεμένος ο Παντελίδης στο κομμάτι των δοκιμών και στο να δείξει τι σκέφτεται. Και αυτό νομίζω δείχνει και την σημασία που δίνει ο ίδιος στο μάτι της Κυριακής. Εγώ νομίζω ότι του πάνε τέτοια παιχνίδια, το είπα και πριν. Ας μην δείχνει τίποτα και ας κερδίσει, δεν μας ενδιαφέρει μας ιδιαίτερα. Αλλά αυτό το οποίο έχουμε ως πρώην ρεπορτάζ το καταγράφουμε. Κάτι γίνεται εκεί πέρα στο handball. Πανηγυρίζουν κάποιοι. Πανηγυρίζουν ή. Όχι, βόλοι, ναι. Ή πανηγυρίζουν ή δέρνονται. Τώρα δεν. Πανηγύριζαν. Πανηγύριζαν. Ναι. Σαν να δέρνονται ήταν. Σαν να βάλαν γκολ στο 90 ήταν. Ναι. Αυτό τι είναι, δείχνει στιγμιότυπα το Earth Sports όλη μέρα. Το έχω τσεκάρει αυτό το κανάλι. Ναι, το πρωί παίζει αυτό. Ναι. Earth Sports. Ο Παντελίδης, ο οποίος ως προπονητής δεν έχει ούτε μία νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Τι! Σε 8 παιχνίδια έχει 2 ισοπαλίες και 6 ήττες. Καλά, πάει καλά. Είναι δυνατόν. Δεν έχετε μία νίκη. Και είναι μια ευκαιρία την Κυριακή να σπάσει το ρόδι. Με Άρη, ρε φίλε, θα κερδίσεις. Με Άρη θα κερδίσεις. Σάβα, με Άρη θα κερδίσεις. Ναι. Είχε κάνει τον ντεμπούτο του προπονητή ο Αστέρα κόντρα στον Ολυμπιακό. Ωραίες φαγουάδες. Έχει φάει κάτι σφαγές. Έχει φάει μια σφαγή με τον Αστέρα Τρίπολη στο μάτι του πρωταθλήματος με 2 offside. Το φέτο, το φετινό λες. Ναι. Που έχει βάλει γκολ. Πλάκα θα έχει τώρα να δώσει τις σφαγές του Άρη από τον Ολυμπιακό, αν τα site του ΠΑΟΚ θα το παίξουν. Το μάτς Κυριακής σε αυτό το ζήτημα θα δει το μαχαίρι. Αν κερδίσει ο Άρης θα πούνε ότι το δώσαμε. Αν χάσει ο Άρης θα πούνε ότι το δώσε. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Καλά, επειδή έχουμε συνηθίσει από κάποιες άλλες ομάδες να τα κάνουν αυτά κάθε χρόνο, παιδιά, τα κάνει και ο Άρης. Ο Άρης δεν κάνει ποτέ αυτά. Οι άλλες ομάδες που τα κάνουν αυτά, ας τα ψάξουν να τα βρουν μεταξύ τους. Απλά στον Άρη ξέρουν ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, το θέλουν πολύ. Είναι υποψιασμένοι πολύ και με τον ορισμό του διαιτητή. Εντάξει, δεν είχε καλά. Ελπίζουν να μην επηρεάσει και το παιχνίδι. Ο κύριος Σιδηρόπουλος, με τον οποίο ο Άρης δεν κερδίζει όταν παίζει με τον Ολυμπιακό, γιατί θα είναι το 5ο μάτς το οποίο θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος. Και πρώτο, νομίζω, ή δεύτερο στο Καραϊσκάκης. Γιατί τα περισσότερα τα έχει σφυρίξει στη Θεσσαλονίκη, στο Κλειάνης Βικελίδης. Άρης Ολυμπιακός. 1-2-3, το 1-2 και το φετινό. Και έχει και ένα στο Καρασιά, ξέρει το δεύτερο, γιατί είναι το 5ο τώρα που θα διευθύνει ο ρέφερα το δεκάνησο, που μένει στο Ρέο Κάστρο. Λοιπόν. Μαθαίνεις. Μαθαίνω, ρε. Την πραγματικότητα καταγράφουμε. Τι θα κάνουμε τώρα, ακριβώς πίσω το δάχτυλό μας. Ήμουν στον Καζέτα τότε, που είχε παίξει ένα Πάο Κάρης, αυτό το οποίο δεν δίνει την κόκκινη κάρτα στον Γκρέσιτς. Δηλαδή είναι τόσο εξόφθαλμος. Τόσο εξόφθαλμη η έννοια τους. Η εύνοιά τους είναι τόσο εξόφθαλμη που πραγματικά θα πρέπει να ντρέπονται κάθε φορά που μιλάνε για διαιτησία. Αλλά τέλος πάντων, που βγαίνει με τελευταίο παίκτη τον τερματοφύλακα, τον ανατρέπει, δίνει το φάουλ και δίνει κίτρινη. 0-0 έληξε εκείνο το μάτς. Και είχα γράψει στον Καζέτα πριν από το παιχνίδι αυτό ένα άρθρο το οποίο έλεγα ότι διαμένει στην περιοχή όπου πάει το λεωφορείο Τάδε. Είχα ψάξει κάποιο ποιο λεωφορείο στο Ρέο Καστρό, το 57, 56, 59, δεν ξέρω ποιο είναι τέλος πάντων. Και είχα γράψει ότι διαμένει στην περιοχή που πηγαίνεις με το 57. Και είχαν μπει από κάτω φίλε και λέγανε ότι προτρέπω σε βία, γιατί λέω στους χούλιγκαν που μένει. Και τους λέω με ποιον τρόπο θα πάνε στο σπίτι του.
Δηλαδή, είναι ο Χούλιγκαν 3 κάπου στη Χαριλάου. Και μπαίνει στο άρθρο και διαβάζει. Και λέει, θα πάρω το 57 να πάω να κοπανίσω το Σιδηρόπουλο. Καταλαβες. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά παίζουν με την νοημοσύνη μας. Ή με τις λέξεις. Και με τις λέξεις παίζουν, αλλά επειδή παίζω και εγώ με τις λέξεις, πολύ πριν έρθει στη ζωή μας ο Αλέξης για να παίζει με τις ζωές μας, ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μην προσπαθείτε να πιαστείτε και να βρείτε από δικά μας λόγια. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το τι λέμε και το τι αναφέρουμε κάθε φορά. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, επακριβώς, το τι λέμε και δεν τα λέμε τυχαία κάποια πράγματα. Απλά πολλές φορές τις λέξεις και τη βία δεν τα οπλίζουν οι δημοσιογράφοι, τα οπλίζουν οι πρωταγωνιστές, νομίζω. Αρχικά οι διαιτητές. Και το να ασκείς κριτική σε ένα διαιτητή δεν σημαίνει, ναι, ακόμα και αν είσαι τρελαμένος με τον διαιτητή, ότι το επόμενο σου βήμα είναι να τον κοπανάς. Δεν είναι απαραίτητο. Ναι. Είναι άλλο να τον αποδοκιμάσεις, είναι άλλο να το ασκήσεις κριτική, είναι άλλο να ζητήσεις να μην ξαναπαίξεις την ομάδα και είναι άλλο αυτό που πήγαν και κάνανε αυτοί που τα κάναν στον Τζίλο. Και να είναι εγκληματικά στοιχεία. Και μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Πιστεύετε ότι ο φίλος του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού, με αυτά που είναι σε εξέλιξη τώρα, τα μαχαιρώματα και το ξύλο ο ένας τον άλλον, τα επικροτεί? Βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι από τη μία τα αποδοκιμάζουν και από την άλλη είναι δίπλα-δίπλα με κάποια παιδάκια. Παρεμπιπτόντως, να πω κάτι. Αντιλαμβάνομαι ότι καταρχήν το να χτυπάνε 5 μία γυναίκα είναι άναδρο. Έτσι. Απ' την άλλη, ρε παιδιά, είδατε τι είχε η τσάντα μέσα. Ε? Να βγεις ραντεβού με την κοπέλα και να έχει ένα στιλέτο, ένα γκλόμπ από αυτά που ανοίγουν μάσκα. Πού πας, ρε φίλε? Καθημερινά αξεσουάρ. Αξεσουάρ. Τι, έχω την τσάντα με τα πράγματα που έχει μια γυναίκα μαζί της. Χαμός. Και αυτοί μαχαιρώνουν και σκοτώνουν τώρα μεταξύ. Και δεν υπάρχει και λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το κάνουν εδώ μεταξύ τώρα αυτό. Τι βεντέτα έχουν μεταξύ τους. Από πού ξεκινάει και πού τελειώνει. Μπορείτε αυτοί να ξέρουν στο τέλος, να ξέρεις. Απλά. Λες, ε. Βυθίζονται και παρασύρονται από μια κατάσταση. Τέλος πάντων. Η ζωή τους για κάποιους είναι αυτή. Τώρα από εκεί πέρα. Μακριά από εμάς και αγαπημένοι. Και κάποια στιγμή ίσως και η πολιτεία να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να εκλείψουν κάποια τέτοια φαινόμενα. Δεν το βλέπω βέβαια, αλλά. Εμείς προτιμάμε να ασχολούμαστε με το αγωνιστικό. Αυτό είναι που πρέπει να βάζουμε. Όχι μόνο. Προστά. Με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο. Διαβάσαμε σήμερα, για παράδειγμα, τις δηλώσεις του Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Άρη. Όπως με κολακευτικά λόγια μίλησε και ο Χιμένεθ, ο οποίος αναγνώρισε την νεοτερότητα του Άρη μετά το μάτσο Κλειάνης Βικελίδης. Άλλοι προπονητές δεν θέλουν, μάλλον. Δεν ξέρω αν τους πονάει να παραδέχονται την ανωτερότητα του αντιπάλου τους και προτιμούν να κρύβονται πίσω από δικαιολογίες και να ζητάνε μία φάση στην οποία ευνοήθηκε η ομάδα τους. Εμείς βάλαμε 6-7. Όποια θέλει μπορεί να διαλέξει ο συγκεκριμένος. Πάμε στο break. 6 φτάσαμε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα και τις δικές γραμμές. Λίμπερο 107,4, All About Arizona Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με τον Γιάννη Ζάτσι στην ρύθμιση του ήχου FM και ενώ το μήνυμά στο 545-26. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές 231-0-287-888. Έχουμε ήδη τον πρώτο φίλο και πάμε να τον καλησπέρισουμε. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Χρήσανθε. Είναι λίγο έξω. Αχ, δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Πήρα και το πρωί στην Τρόικα και πάλι έξω ήταν. Πολύ φασαρία έχει εκεί που είσαι πάντως. Ορίστε. Πολύ φασαρία έχει εκεί που είσαι. Στον δρόμο είμαι. Α, στον δρόμο είσαι. Έχω ανοιχτό παράθυρο. Ναι. Κλείς το λίγο όμως για να σ' ακούμε και σένα καλύτερα. Ναι. Λοιπόν. Έξω είναι βέβαια, ακούει να ξέρεις, αλλά ναι, δεν είναι αυτή η στιγμή στο στούντιο. Ναι. Το είπα και το πρωί και ήταν πάλι έξω, δεν ξέρω αν τ' άκουσε. Ότι? Είναι πολύ σίγουρος για τα 4 παιχνίδια που έχει εδώ μέσα. Έχεις γίνει τόσο καλή ομάδα που μπορείς να κερδίζεις και τα κοράκια. Γιατί... Το Σάββατο το έκανε νομίζω. Ναι, ναι λέει. Ορίστε. Α, τον άκουσες. Μπήκε λίγο, άνοιξε την πόρτα και φώναξε. Το Σάββατο ο Άρης κέρδισε τη διαιτησία. Αυτό είναι ευχής έργων. Ναι. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Και τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει, κοίτα, θεωρητικά, όχι, θεωρητικά είναι μάτς που είναι στο χέρι του.
επειδή έχεις πολύ σίγουρα τα τέσσερα μάτς που έχεις εδώ μέσα. Εντάξει φίλε, φαβορή είναι. Τέτοια έργα έχουμε δει, ευχής και έργων θα είναι να μην τα ξαναδούμε. Αλλά έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε. Κάθε μάτς θα το αντιμετωπίσουμε στην ώρα του. Τώρα έχουμε Ολυμπιακό. Σαφώς. Απλά επειδή λες θα πάρω τον Ολυμπιακό και θα πάρω και άλλα τέσσερα και θα βγω τρίτος. Με τη λογική ρε φίλε ότι άμα πάρω τον Ολυμπιακό, δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορώ να μετά κερδίσω και τους άλλους. Αυτό θέλουμε, σαφώς και το θέλουμε. Σαφώς και... Γιατί λες, τον Πανιόνιο δεν ήταν μόνο το κοράκι, ήταν και η ανοησία του Μπάσα. Γιατί και με το κοράκι κόντρα, αν ο Μπάσα δεν έβγαινε, θα κέρδιζα. Ναι, δεν αντιλέγω και... Σε εισαγωγικά λάθος εκτίμηση του παιχνιδιού από τον Παντελίδη. Για μένα. Από το 10 το λεπτό με 10 παίκτες έπαιζε. Τι λάθος εκτίμηση. Και ήταν εξαιρετικός ο Άρης. Χρυσαθέ, αυτό ακριβώς. Τι? Παίζεις με 10 παίκτες από το πότε, από το 15, από το 20. Από το 10. Από το 10. Λοιπόν, ψάχνεις τον γκολ. Βρίσκεις τον γκολ. Βγάζεις έναν μπροστινό και βάζεις τον Βέλεθ. Το Βέλεθ, ναι, ο Βέλεθ ήταν έξω. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, το έκανες όμως γιατί μετά από ένα λεπτό θα έκανες άλλη αλλαγή και είχες τραυματίες. Αυτό δεν το ήξερες, εντάξει, κάναμε... Άρα τι λάθος εκτίμηση. Να τον ξεφωνήσω τον Παντελίδη για τον Ατρόμητο. Να τον ξεφωνήσω για τον Λεβαδιακό. Σου είπα σε εισαγωγικά, για τον Πανιόνιο. Είναι, παίζεις από το 10 με 10 παίκτες. Ναι. Η ομάδα παίζει πάνω κάτω. Μισό πάνω κάτω ας πούμε, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει εξαντληθεί. Ψάχνεις να βρεις τον γκολ, ψάχνεις να βρεις τους τρεις βαθμούς. Τους βρίσκεις τους τρεις βαθμούς, τραβάς την ομάδα πίσω λίγο να κρατήσει ο Βέλεθ και βγάζεις κάποιον επιθετικό για να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Μετά Χριστό προφήτες δεν θέλω, εγώ το φώναζα, με το που βάλαμε τον γκολ το φώναζα, ήμουνα στη 2 και το φώναζα. Δεν μ' άκουσε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάνε στην 7 να σε ακούει. Συμβαίνουν αυτά. Φυσικά θέλουμε το καλύτερο για την ομάδα μας. Ευχής έργων να πάρουμε, σου είπα εγώ από την αρχή, από τον Οκτώβριο, σου είπα θέλω 52 βαθμούς. Μάλιστα. Αυτά. Να είσαι καλά. Καλησπέρα σας. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον Βασίλειο. Ωραία. Ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0, 2-87 και 3 οκτάρια. Ο Μαραντόνα με πέρασε. Τι εννοείς. Έχει 8 παιδιά. 7 παιδιά. Θα πάρει. Όχι, 8 έχει. Τα 3 λέει τα ανακάλυψε ότι τα έχει στην Κούβα. Α, τα ανακάλυψε κιόλας. Πώς λέμε, βρήκανε 20 άρικο σε ένα παλιό μου μπουφάν. Βρήκα ένα παιδί στην Κούβα. Ωραία. Από δύο μητέρες. Από δύο μητέρες κιόλας. Γονέας δύο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Τι. Γίνονται και αυτά. Μαραντόνα είσαι. Ούτε ναυτικός να ήταν. Μαραντόνα είναι, φίλε, ακόμα καλύτερα. Έχουμε αλλαγή στην κονσόλα. Ο Βασίλης Καβαδίας έχει αναλάβει. Παίρνει σκητέρα από τον Γιάννη Ζάτση. Πάμε στον επόμενο. Φίλε, έχουμε δύο γραμμές. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Είμαι ο πρώτος. Όχι, είσαι ο δεύτερος. Μόλις τελείωσα τη δουλειά. Καλησπέρα. Γεια σας, Θανάση. Ηθικό δίδαγμα της εβδομάδος σε ανώτερο επίπεδο. Ναι. Οποιοδήποτε σκορ, κι αν υπάρχει, όπως και να σε λένε, όταν παίζεις, κερδίσεις και έχεις νοοτροπία ομάδος που θέλει να κερδίσει, μπορεί να κερδίσει. Αλήθεια. Δεν τελειώνει τίποτα αν δεν αρχίσει το παιχνίδι και δεν τελειώσει ένα παιχνίδι. Ναι. Και ποτέ δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ευκαιρία λοιπόν την Κυριακή το βράδυ να κάνουμε κι εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί παίζουμε ένα εύκολο παιχνίδι. Όπως εύκολο παιχνίδι έπαιζε ο Άγιαξ. Ο εύκολο παιχνίδι έπαιζε η Manchester United. Ναι. Χαμένη δεν ήτανε. Έτσι δεν λέγανε. Θεωρητικά ναι. Του αθλήματος. Θεωρητικά ναι. Έτσι λέγανε. Ναι. Και τελικά το άθλημα τι λέει. Η United ήταν πολύ πιο χαμένη από τον Άγιαξ νομίζω. Ο Άγιαξ άντε είχε πέσει κάποιες ελπίδες. Με το όνομα που έπαιζε όμως ο Άγιαξ.
Ναι, αλλά και με την εικόνα του πρώτου παιχνιδιού. Όχι, φίλε. Ο Άγιαξ ήταν πιο χαμένος. Γιατί έπαιζε απέναντι στη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη έχοντας χάσει 1-2. Και εσύ, ρε, χρήσα, ενώ η άλλη είναι η Μάντσεστερ. Και η United, η άλλη είναι η United. Ναι, United, η United πήγε με 7 τραυματίες, τον Greenwood 17 χρονών. Και το McTorminay. Άστα αυτά τους 7 τραυματίες αυτές τις ομάδες, Νίκο Παπαδόπουλε. Δείχνει την ηλικία σου. Όταν μου λες για τη Μάντσεστερ, για τη Λίβερπουλ, για τη Τσέλσι, για την Μπάγερ, ότι δεν παίζει εκείνος και δεν παίζει εκείνος, τότε τι να πει. Δες τους παίχτες που είχε στην αποστολή ως όλες και μετά έλα να συζητήσουμε πάλι. Α, ήταν η παίχτες της Manchester United, κύριε Παπαδόπουλε. Άμα όμως είχε το έκανε με 17 χρόνια. Είναι παίχτες που παίζουν στη Manchester United και όταν θα έρθει η ώρα τους θέλουν να αποδείξουν κάτι. Εντάξει. Okay, αυτά είναι για τους να είχαμε να λέγαμε. Έγινε, φίλε. Ότι παίζουν με έλλειψεις. Αυτές οι ομάδες δεν παίζουν ποτέ με έλλειψεις. Πάμε παρακάτω. Την Κυριακή λοιπόν ας κοιτάξουν να παίξουν με την τακτική που παίξαν με τον ΠΑΟΚ. Εκεί θα τους πιέσει στην αντίπαλη εστία. Τι νησάφι τώρα αυτά τα center back. Εκεί είναι το center back βάζει μόνο στον κόλ. Δεν θα κάνει ένα λάθος. Μπορεί και να μην κάνει. Εγώ λέω όμως θα κάνει. Αν τον πιέσεις εκεί. Όχι να τον πιέσεις στο κέντρο. Να είναι το center back στο κέντρο. Όχι. Θα τον πιέσεις στην αντίπαλη περιοχή, εκεί κοιμέ. Ναι, στην αντίπαλη αιστεία. Αυτό που κάνουνε, ξέρεις ποιες ομάδες. Αυτές που διεκδικούν στην Αγγλία να πάρουν το άθλημα, πιέζουνε εκεί πάνω. Εκεί θα παίξεις. Ούτως ή άλλως, δεν είμαστε στην Αγγλία, άμα θέλεις να κερδίσεις, άμα θέλεις να κερδίσεις, έτσι θα παίξεις το στυλ. Γιατί αν θα καθίσεις πίσω να περιμένεις, όπως έγινε με την ΑΕΚ, εδώ σου Χαριλάου, άλλο είναι η έδρα, άλλο είναι εκτός έδρας. Όταν είσαι θεωρητικά ασθενέστερος και δεν έχεις που λένε, έχεις τις λιγότερες πιθανότητες, ρισκάρεις και παίζεις εκεί πάνω ψηλά. Και αν θα του βάλεις πρώτος γκολ, μετά ρεγουλάρεις εσύ την κατάσταση. Άλλωστε στο ελληνικό πρωτάθλημα και τώρα το βλέπουμε και στα ευρωπαϊκά. Αυτός που σκοράρει πρώτος ξέρει να κάνει και διαχείριση. Καταλάβατε. Μάλιστα. Πρώτος γκολ. Να βάλω πρώτος γκολ. Και ας πάει, μην το γυρίσει. Να δούμε αν θα μπορείς να το γυρίσεις. Ωραία. Διαφωνείς σε τίποτα? Όχι, ακούω. Όχι, πες ότι διαφωνείς. Ευλαβικά. Να σου στείλω τους φουσκωτούς άμα διαφωνείς. Λοιπόν, περιμένω. Η πρώτη σέντρα στο δικό μας κεφάλι και στο δικό μας πόδι να μπει γκολ. Το πρώτο σουτ να πάει μέσα. Η πρώτη ευκαιρία να πάει μέσα και η τύχη μαζί μας. Ωραία. Και ο ύψιστος από πάνω να μας ξανακοιτάξει. Ας μας ξαναλυπηθεί. Ο ύψιστος μπάλα δεν παίζει. Μπάλα παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Καλά. Εντάξει. Με ένα σούτ ένα γκολ. Με μία τελική ένα γκολ. Δεν παίζει και ο ύψιστος. Ο άλλος μπορεί να κάνει 23. Δεν έχει σημασία. Ο άλλος μπορεί να πιάσει 7 τετατέν. Δεν έχει σημασία. Ναι. Ο άλλος μπορεί να βγάλει 7 στην γραμμή. Αυτό. Δεν έχει σημασία. Ευχαριστούμε. Ότι η μπάλα είναι τετράγωνη. Άντε η τύχη μαζί μας. Καλά κύριε Θανάση. Να το πω διαφορετικά. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Το ραδιόφωνο σας χαμηλώστε λίγο. Κλείστε το. Έλα. Έλα, τώρα είσαι εντάξει. Εντάξει με. Μια χαρά. Για να ικανοποιήσω και το φίλο μου χθες που είπε ότι έβγαινα τις Παρασκευές να θυμηθώ λίγο εκείνα με τα γούρια, έτσι. Έπαιζα, παίζω και θα παίζω πάντοτε για την νίκη σε οποιοδήποτε γήπεδο και σε οποιαδήποτε κατάσταση είμαι. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα τμήματα του Άρη Ποδόσφαιρο Μπάσκετ Βόλεϊ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σου, Παύλο. Ωραία. Λακωνικός. Τι ωραίος στις Παρασκευές ο Παύλος. Λακωνικός, μια χαρά. Ωραία. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία. Ανοιχτές οι γραμμές. Το πόλο και στο χάντμπολ δεν ευχήθηκε όμως. Αντεριανός σε αυτά τα αθλήματα. Αντεριανός. Αντεριανός. Ασχολείστε μόνο με τα εμπορικά τμήματα του συλλόγου. Γραμμή, βεβαίως, πάμε στο φίλο, βέβαια, καλησπέρα. Ποιος είναι Αντεριανός, φίλε? Δεν είπαμε για σένα, όχι. Όχι, καλά, δεν μπορείς να πεις για μένα. Όχι. Και πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να πούν για σένα. Δεν ξέρω αν πολλοί, εσύ και εμένα δεν μπορείς να πεις για μένα. Ίσως μπορεί να μείνει και σε θέση να πούν.
Καταρχήν προχθές, άκουσα, όχι χθες, προχθές, είπες ότι μιλάς με γαλλικά, με κάποιον. Όχι, όχι. Δεν μιλάω γαλλικά, το Google Translate. Ματιές Ολυμπιακού σε Ματέο Γκαρσία, ξυπνήστε. Τι λέει? Δύο μέρες πριν το μάτς, ο Γαύρος έγραψε. Ματιές Ολυμπιακού σε Ματέο Γκαρσία. Ανοίγεις. Ψαρώνει. Αυτό το πουλάμε κάθε εβδομάδα. Ανάλογα με ποιον παίζουμε. Ψαρώνει ο Αριανός. Ανοίγει. Αφού λέει, τον βλέπουν, έχει κάνει καλές εμφανίσεις και τα λοιπά, λέει. Από τους Πειραιώτες φυσικά δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Αυτή τη στιγμή πού να επιβεβαιωθεί. Αναφερόμαστε σε φήμες από την Ισπανία. Αμά. μετά τον Κουέστα. Και ο Ματέο. Μετά τον Κουέστα. Ναι, και ο Ματέο. Αφού θα πήγαινε τον Γιάννη στον Ολυμπιακό. Ευτυχώς τελειώνει τα ντέρμπι τώρα, οπότε. Έχεις ένα ακόμα μετά. Αυτοί δεν έχουν να φάνε. Εν τω μεταξύ, πριν το μάτς με τον. Όχι, δύο μέρες μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, τα ΠΑΟΚΟΝΕΑ γράψανε κλείνει στον. Τέτοιο. Στον ΠΑΟΚ ο Ματέο. Τώρα κλείνει στον Ολυμπιακό. Είχαμε και επίσημη πρόσκληση από τον πρόεδρο. Ναι. Προσέξτε, μην κλείσει τον Άρη λοιπόν και αρχίζει τις κολοτούμπες όλοι μαζί. Ναι. Εγώ λέω ότι θα κλείσει τον Άρη. Καλά, δεν εξαρτάται μόνο από τον Άρη. Δεν ανήκει σε καλά, εγώ λέω το Μάρτιο τώρα. Το Μάρτιο κιόλας. Ναι. Ναι, τι. Ότι θα κλείσει τον Άρη. Ωραία. Και άμα δεν κλείσει, τι έγινε. Θα κάνει για κολοτούμπα. Εγώ δεν ήθελα κολοτούμπα, ρε φίλε. Εγώ λέω όμως το Μάρτιο, ότι θα κλείσει τον Άρη. Ο Ματέο Γκαρσία. Μάλιστα. Αλλά όχι με τα λεφτά που ζητάνε οι Ισπανοί. Πιο πολλά. Όχι λιγότερα. Γιατί με τα λεφτά που ζητάνε οι Ισπανοί μπορεί να βρει πολύ καλύτερου από τον Ματέο Γκαρσία. Κάτι παραπάνω θα ξέρει, τέλειο. Λέω, ξέρω εγώ, το είπα. Βγήκα και είπα κάτι. Γιατί να κλείσει τον Ολυμπιακό. Γιατί να κλείσει τον. Όχι, γιατί αυτό που γράφει στο Γαύρο ή στα Παχκονέα ή στην ώρα ξέρει περισσότερα από μένα, δεν νομίζω. Μένει και αυτό κατά από σένα, πώ έμενε πρώην καλαθοσφαιριστή τη ομάδα. Τη ομάδα πρώην καλαθοσφαιριστή. Όχι, δεν ξέρω. Με τον οποίο έπαιζε και τάβλη. Έπαιζα, φίλε μου, ναι. Και συνεχίζω και μιλάω. Και πολύ καλά κάνεις γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί είναι, αλλά μόνο τάβλη ξέρει να παίζει, πες του. Σιγά ρε φίλε εσύ. Τον έχω στο μονό, τον έχω άνετα. Εσύ. Άνετα. Καταρχήν να προλάβει να με μαρκάρει, θα φάει τρία τρίποτα και τελειώσαμε. Καταρχήν δεν μπορώ να τον πιάσεις. Ποιο δεν μπορώ να τον πιάσω. Μια αγκονιά θα φάει μες στα μούτρα. Πού να το δώσεις ρε φίλε. Θα σοριαστεί κάτω και θα πονάει. Ναι, το τρώει screen από τον Dorsey και θα φοβηθεί από εσένα τώρα. Τρώει screen από τον Dorsey. Τέλος πάντων, πώς πήγαμε τώρα να τον παίξει. Φέρ τον να τον παίξω ένα μονό, να δει την μπάσκετ. Πώς πήγαμε από τον Παντέο Γκαρσία στον Δίπλαρο, μόνο ο Νίκος Παπαδόπουλος μπορεί να το κάνει και δεν ήταν στον κόσμο. Λοιπόν, θα κερδίσουμε την Κυριακή. Ωραία. Θα κερδίσουμε την Κυριακή και θα βγούμε την Κυριακή το βράδυ και θα λέμε ότι κέρδισε ο Άρης και θέλεσε το πρωτάθλημα. Σωστό και αυτό. Ναι, και το παραμύθι ότι είμαστε του Ολυμπιακού, τότε τι θα γίνει. Και εντάξει, πάει το παραμύθι. Ένα είναι αυτό, αλλά θα λέμε κέρδισα και σου έδωσα το πρωτάθλημα. Εγώ πάντως στον Ατρόμητο το βλέπουμε 7 απουσίες στην Τούμπα. Τον Άρη δεν το βλέπω να έχει απουσίες στο Καραϊσκάκης. Ο Αλίτης ο Τικίνη, ο Αλιταράς ο Γάλλος. Πήγε και έπαθε θλάση Κυλιακών πριν το μάτι τον Ολυμπιακό. Δεν τρέπεται λίγο. Τι αλήτης είναι αυτός. Ευτυχώς δεν τον πήραμε από αυτούς. Ναι. Ευτυχώς δεν τον πήραμε από αυτούς. Τέλος πάντων. Θα κερδίσουμε την Κυριακή. Και 0-2 κιόλας. Ας είσαι πιο αισιοδόξο από μένα. Εντάξει, οκ. Okay. Και τι είναι, φίλε, 0-2 θα κερδίσουμε. Okay. Και μπορώ να σου πω και στα βαγκόλ. Εγώ 0-1 το έδωσα. Ο Λάσο και ο Γιουνές. Α, εσύ έδωσες αυτό που έδωσα εγώ, αλλά 0-1 και ένα από τους δύο. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ είπα Λάσο, Γιουνές, τελείωσε. Μάλιστα, μακάρι. Δεν θα ξαναπάει μπάλα και στο παλιοδόκαρο από το μισό μέτρο. Ναι. Δεν μπορεί να φάει ξανά η μπάλα. Η μοίρα, ό,τι σου στερεί κάποια στιγμή στο δίνει. Μπορεί η να μοίρα... το δώσει την Κυριακή. Δεν είναι η μοίρα, με έχει στερήσει, είμαι προς τα δοκάρια. 13 έχω, πόσα έχω. Έτσι είναι. Να κάνεις ένα θέμα, κύριε Παπαδόπουλο, με το δοκάρι. 6 έχει μόνο Γιουνές. Τα έχουμε κάνει. Σαν κάτω. Τα έχουμε κάνει. Ξέρω κάτω, ρε φίλε, 2 είχαμε την Κυριακή. Δηλαδή, δεν άμα κάνει και ένα 7ο την Κυριακή, θα κάνουμε πάλι. Όχι, να μην κάνει. Όχι, να μην κάνει. Παπαδόπουλε, να πέσει τα δικά μα τα νεύρα. Καλά κάνει και δεν σε θέλει στην Αθήνα.
φίλε. Καλά κάνει και δεν στέλνει στην Αθήνα. Μα δεν ήθελε να πάει, ήθελε να κάτσει εδώ με την οικογένειά του. Έτσι, φίλε. Για να κάνει τριήμερο. Και εγώ είμαι υπέρ του εργαζόμενου πάντα, όπως ξέρεις. Παπαδόπουλε, να τρέχει στις Αθήνες. Ο Παπαδόπουλος είναι κουλουμάκιας. Θα σου πω την αλήθεια, φίλε. Κουλουμάκια. Φίλε, θα σου πω την αλήθεια. Με πήρε η κοπέλα του και μου λέει. Κύριε Χρήσανθ, κάθε φορά τον διώχνετε και πάει βόλτες αλλού. Που δεν ξέρουμε κιόλα στην επικίνδυνη Αθήνα τι μπορεί να συμβεί τα βράδια. Ναι. Επειδή θα μείνει και εκεί, δεν μπορούσα να γυρίσει. 7,5 ώρα το μάτς. Ναι. Μήπως επειδή θέλουμε να πετάξουμε τον Αετό και τις άλλες μέρες από την καθαρά Δευτέρα, γιατί τις υπόλοιπες το πετάει μόνος του. Ναι. Μήπως μπορείτε να τον κρατήσετε όχι, εδώ να το πέρα. Να πετάξουμε μαζί την καθαρά Δευτέρα. Αυτό λέω. Μήπως μπορείτε να τον κρατήσετε εδώ για να τον πετάξουμε μαζί. Άλιστα. Δηλαδή κάποιος άλλος, αλυταράς εργοδότης, θα τον έστελνε Κυριακή και Δευτέρα να είναι στην Αθήνα. Τα χαιρετίσματά μας στον μπαμπάτσι που ακούει την εκπομπή. Πολύ ωραία. Μπαμπά, χαιρετισμούς. Να πάτε μαζί στο εξωτικό αγρίνο. Βλέπετε, που θα πάει ο Νίκος βλέπετε ότι προσέχουμε την κόρη. Έτσι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα πάει στο εξωτικό αγρίνιο. Έτσι, φίλε. Στο αγρίνιο, φίλε, θα δούμε ποιος θα πάει. Εξωτικό αγρίνιο, Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι κομάντο, είναι για αυτές τις έδρες είναι. Μπορεί να ασχοληθούμε με την ομάδα και λιγότερο με μένα, Στέλιο μου, γιατί έχουμε και άλλα κομμάτι της ομάδας. Φίλε, είσαι κομμάτι με αυτό. Τον Νικόλα μου βάζω από το YouTube την αναμετάδοσή σου. Έτσι. Τρομερό. Πώς θα γίνει. Και εγώ την έβαλα. Τρομερό. Μπάσκετ θα πας. Βέβαια, ο γιος μου ακούγεται σε άλλο ραδιόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Θα αλλάξουμε θέσεις με τον Χρήστο. Θα έρθω εγώ από τη μία πλευρά και θα έρθει ο Χρήστος από την άλλη. Μπάσκετ. Και quiz. Τελικά το βρήκαμε αυτό που ρουχάρετε, αδερφέ. Όχι. Δεν το βρήκαμε. Δεν υπάρχει. Τύχη, Παοξής ήταν. Ο Αγλαός ο Συμπέθερος. Συμπέθερος, ναι, με ακούτε. Ναι, με ακούτε. Ο Αγλαός ο Συμπέθερος. Κανονικός Συμπέθερος όμως. Λοιπόν, άντε 0-2. Γεια σου Στέλιο. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Τον γκολ δεν φάγαμε. Χαίρετε. Καλησπέρα, γεια σας. Εγώ είμαι. Εσύ. Ωραία. Ήθελα να πω το εξής. Ότι μετά τη σημερινή κλήρωση, ο Άρης οριστικοποιεί στην Ευρώπη, καταρχήν. Όχι ακριβώς. Αυτό. Όχι. Πώς? Πώς την οριστικοποίησε. Άμα περάσει ο Αστέρας Τρίπολης το συμπολίτη και κερδίσει την ΑΕΚ στον τελικό, δεν την οριστικοποίησε. Εντάξει, και άμα ο Άρης κάνει 10 ήττες, φυσικά δεν την οριστικοποίησε. 10 δεν μπορεί, γιατί είναι 7. Ναι, για φυσιολογικές καταστάσεις. Για να την οριστικοποιήσει λοιπόν ο Άρης μας, να βγει τέταρτος. Να μην μας νοιάζει, να κάτσουμε popcorn. Να δούμε και τέταρτος θα βγει, αν φέρει ένα χ, έχει βγει τέταρτος. Αν φέρει ένα χ την Κυριακή. Θα συμφωνήσω σε σημαντικό βαθμό αυτό που λες. Γιατί είτε η ΑΕΚ είτε ο Ατρόμητος θα έχουν απόλυτες βαθμών. Δηλαδή ο Ατρόμητος θα έχει από εμάς σίγουρα απόλυτες βαθμών. Εγώ νομίζω και έχει να παίξει όλο το δικό μας πρόγραμμα συν τα ντέρμπι που δεν έχει παίξει. Εκεί θα κρυθεί πιστεύω, σε εκείνο το μάτς. Στο πρώτο τελευταίο αγωνιστικό. Μεταξύ μας. Ναι, θα κρυθεί, θα οριστικοποιήσει ο Άρης την τέταρτη θέση. Α, οπότε λες δηλαδή ΑΕΚ 3, Άρης 4, Ατρόμητος 5. Η ΑΕΚ δεν πιστεύω ότι θα έχει τόσες πολλές. Δηλαδή η ΑΕΚ τώρα πρέπει να κάνει 2 ήττες και μια ισοπαλία. Δεν βλέπω να έχει τέτοιο πρόγραμμα για να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί έχει την ισοβαθμία η ΑΕΚ. Με τον Άρη. Ναι, δεν ξέρω βέβαια στην τριπλή ισοβαθμία. Και ο Ατρόμητος. Και ο Ατρόμητος στην τριπλή... Ο Ατρόμητος κέρδισε 4-2. Κέρδισε 2-0 και μετά πάει στη συνολική. Ναι, εντάξει, ναι, με 2-0 περνά. Σωστό. Θα δούμε. Εντάξει, παιδιά, αυτό ήθελα βασικά. Και μια πρόβλεψη για το μάτς. Τι πρόβλεψη κάνατε? Εγώ είπα 0-1. Εγώ είπα 1-2, αλλά είναι λίγο το θέλω μας εδώ μέσα. Στοιχηματική πρόβλεψη, όχι... Στοιχηματική πρόβλεψη. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός είναι φαβόρη σε αυτά τα μάτς. Και είναι και λόγω του διαιτητή φαβόρη. Γιατί ο διαιτητής είναι περίεργος. Αλλά, εντάξει, δεν είμαστε αντικειμενικοί, φίλε. Πάρε σε μια εκπομπή 12 με 2 που κάνουν τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24. Αυτή είναι αντικειμενική σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Με τον Άρη, μπερδεύτηκα. οπότε, λέει, για γκολ δεν το βλέπετε? Είναι το πιο πιθανό από όλα στοιχηματικά. Να είσαι καλά. Οκ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 6.30 φτάσαμε, πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής All About Aris On Air, στον Λίμπερ 107,4, Χρήσανθο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές επαναλαμβάνω οι τηλεφωνικές γραμμές 2310-287 και 3 οκτάρια. Αφού μπήκατε, μας βάλατε βασικά σε μια δικασία
προβλέψεων για το μάτι της Κυριακής. Για να δούμε τι λέτε και οι υπόλοιποι. Έχουν ακουστεί διάφορα σκορ έως τώρα. Είπαμε και εγώ με το χωρίς αυτά τα δικά μας. Είπαμε για την εντεκάδα. Στον Ολυμπιακό αγωνιστικά θα επιστρέφει στην αποστολή λογικά ο Ελ Αμπντελαούι ή ο Μαρ, για να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο, γιατί το επίθετό του είναι λίγο δύσκολο στην προφορά. Αλλά δεν είναι και σίγουρο ότι θα βρεθεί στην εντεκάδα, γιατί ο Μαρτίν στις τελευταίες μέρες δοκιμάζει τον Ανδρούτσο στο δεξιά άκρο της άμυνας. Δεν έχει τον Ντοροσίδη, ο οποίος τραυματίστηκε κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης την περασμένη Δευτέρα. Ο Καμάρα, να δούμε αν θα είναι στην αποστολή. Στην εντεκάδα δεν θα είναι, γιατί δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος και δεν θέλει να ρισκάρει σε καμία περίπτωση ο Μαρτίνς, που θέλει να τον έχει έτοιμο για το ντέρμπι της επόμενης εβδομάδας με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός που δεν βρίσκεται σίγουρα στην καλύτερη φάση του, υπολογίζουν αρκετά τον Άρη, όπως φάνηκε σήμερα και από τις δηλώσεις του Μαρτίνς και από τις δηλώσεις του Ανδρούτσου και από τις δηλώσεις του Νάτχο, γιατί αναγνωρίζουν αυτό το οποίο βλέπουν από τον Άρη τον τελευταίο μήνα, ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ίσως καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ελλάδα τις τελευταίες 30-40 μέρες. Νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι το κλίμα στον Ολυμπιακό δεν είναι καλό. Θυμηθείτε για παράδειγμα στην Τούμπα τι είχε γίνει, που ο Πάκου είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα βέβαια. Όταν μετά το 20 λεπτό δεν έβγαινε τίποτα στους γηπεδούχους, άρχισε η Γιούχα από την Κυρκίδα. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και στο Καραϊσκάκη στην Κυριακή. Και αν ο Άρης νομίζω βγάλει το πρώτο 20 λεπτό, είτε ανταποκριθεί είτε περιορίσει την αναμενόμενη πίεση που θα υπάρξει στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα έχει πολλές ελπίδες, πολλές περισσότερες ελπίδες από αυτές που έχει ήδη, προκειμένου να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από το Καραϊσκάκη. Δεν θυμάμαι ποιος από τους κορατές το είπε νωρίτερα. Αν προηγηθεί κιόλας, αυτό είναι το καλύτερο. Θα διαχειριστεί πολύ διαφορετικά το μάτς και θα φορτώσει με πολύ άγχος και πίεση τους παίκτες του Ολυμπιακού. Όχι ότι καίγονται για την νίκη, αλλά περισσότερο για να ηρεμήσει την κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μια διαδικασία που ψάχνει νίκες και καλές εμφανίσεις για να ρίξει κάπως τους τόνους στις τάξεις της ομάδας και του κόσμου, ο οποίος κόσμος δεν έφαγε εισαγωγικά από την νίκη κοντρά στον Απόλλωνα Σμύρνης την περασμένη Δευτέρα, και σίγουρα θέλει να δει κάτι καλύτερο από την ομάδα όσον αφορά το μάτς της Κυριακής και τον Ολυμπιακό. Από τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού η δεκάδα δεν προκύπτει ακόμα, είναι η αλήθεια. Πάντως δεν αναμένεται να έχει πάρα πολλές αλλαγές ο Μαρτίνς σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε η ομάδα του την περασμένη Δευτέρα με τον Απόλλωνα Σμύρνης στην Ριζούπολη. Είπαμε ο Ανδρούτος μάλλον θα είναι στο δεξιάκρο της άμυνας, σε αυτό το 4-2-3-1 που θα δούμε λογικά. Ο Μεριά με τον Σισε η στόπερ, ο Σάσο τέρμα, ο Κούτρης αριστερό μπακ. Ο Μπουχαλάκης νομίζω ότι είναι σίγουρο στη μεσαία γραμμή. Τώρα δεν ξέρω αν θα κρατήσει τον Γκιγέρμε ο Μαρτίνς ή θα βάλει τον Άτχο. Είναι ένα θέμα αυτό. Με το Φορτούνι λίγο πιο μπροστά, το Μασούρα με τον Ποντένσε στα άκρα και το Χασάν στην κορυφή της επίθεσης. Αυτόν δηλαδή που είχε διαμορφώσει το τελικό 0-1 στο Κλεάνθης Βικελίδης στο παιχνίδι του πρώτου γύρου για την ένατη αγωνιστική τότε εκείνο το μάτς. Όχι πολλές αλλαγές. Ναι, τελευταίο του Ερέρα. Το τελευταίο του Ερέρα, ναι, όντως. Ακολούθησε το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης που ήταν υπηρεσιακός ο Τόλης ο Τερζής. Κοντεύει να κλείσει ένα γύρο στον Άρη Σάββας Παντελίδης. Και όταν θα γίνει αυτό, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να κάνουμε ένα flashback και έναν απολογισμό στα όσα έχουν γίνει. Περίμενε πέντε αγωνιστικές, να τον κάνει συνολικά. Επί θητείας Παντελίδη, εντάξει, και όταν κλείσει ένα γύρο. Θα κάνω ένα άλλο αφιέρωμα. Θα κάνουμε ένα θέμα, εντάξει, τι θα κάνουμε. Και μετά θα κάνω ένα άλλο αφιέρωμα. Εκείνο όταν τελειώσει η χρονιά που θα γίνει και το τελικό ταμείο. Αλλά όταν θα υπάρξει όταν θα κλείσει ο πρώτο ένα γύρο με Παντελίδη, σίγουρα θα έχουμε πολλά να γράψουμε και πολλά να καταγράψουμε και να θυμηθούμε κιόλα. Γιατί κάποιοι έχουν και αυτή την τάση να ξεχνάνε. Είναι η αλήθεια, όπως ας πούμε αυτή που από την πρώτη μέρα που πάτησε το πόδι του Παντελή στη Θεσσαλονίκη τον κρίναν αρνητικά, αλλά τώρα δεν πολύ βγαίνουν στα ραδιόφωνα χωρίς να έχουν δει κάτι από τον 53χρονο τεχνικό. Το μπάσκετ παίζει αύριο
με τον Κολοσσό Ρόδου στο Παλέ. Το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, το πούμε και τώρα, δεν θέλουμε να γίνουμε γραφηγοί. Είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθείτε στο γήπεδο, να στηρίξετε την ομάδα, από τη στιγμή που δεν υπάρχει και υποχρέωση για το ποδόσφαιρο στη Θεσσαλονίκη και το παιχνίδι διεξάγεται στην Αθήνα. Την τελευταία στιγμή, από ό,τι διαβάζουμε και στο About Aris, θα κριθεί η συμμετοχή των Μποχορίδη και Βεργίνη, αφού δεν είναι 100% έτοιμο. Ο Μποχορίδη, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις στον προσαγωγό του αριστερού του ποδιού, ο Βεργίνης έχει αυτό το θέμα στους οπίσιους μυριαίους που τον κράτησε εκτός και από το μάτς με τον Ολυμπιακό πριν από λίγες ημέρες. Δεν προπονήθηκαν χθες, περνούν τα νεότερα από τη σημερινή προπόνηση. Είναι αμφίβολη. Νομίζω ότι τουλάχιστον ο Μποχορίδης, αν είχε δηλαδή ο Καστρίς να διαλέξει ανάμεσα στους δύο, θα διάλεγε σίγουρα τον αρχηγό του. Πολύ ωραία φανέλα βλέπω Μποχορίδη. Έχει εδώ η... Ωραία, στο Legend Store. Ναι. Φανέλα με το Θεό του πολέμου. Ωραία. Ελπίζω να μην κάνει 90 ευρώ. Πόσο κάνει? Τι έπαθες, Νικό? Όχι, μου στείλα μήνυμα για το Γιουνές. Τι? Ότι? Για τα δοκάρια του. 8 δοκάρια λέει. Και 6 γκολ. Ναι. Ξέρουμε τι. Πολύ ωραία αυτή η φανέλα. Ωραίος, να πάτε, Νίκο, στο Legend Store. Ναι. Να την πάρετε. Το Θεό έχει στο πλευρό. Από πίσω γράφει RSBC. Μαύρο, κίτρινο. Πολύ ωραία. Ελπίζω να είναι σε λογική τιμή. Μπορεί να έχει την ίδια ανταπόκριση που είχε εκείνη η επαιτειακή που είχε βγει όταν βραβεύτηκε η ομάδα του 79. Ναι. Εκείνη ήταν ωραία φανέλα. Δεν την προλάβαμε. Αλλά ήταν που ήταν μοβ με κίτρινες γραμμές. Ήταν ωραία φανέλα. Εκείνη. Έτσι. Αύριο το πρωί υπάρχει ένα τουρνουά που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και θα αντιληφθείτε τι εννοούμε. Είναι στη μνήμη του Άγγελου του Τσιπούρα. Και αύριο το πρωί στα Planet, δεν είναι? Στα Planet FC. Μπράβο. Είναι για όσους δεν... Απέναντι το Hyatt. Λίγο πιο πάνω από το Hyatt. Περνάς το Hyatt και είναι στα 50-60 μέτρα πιο πάνω. Απέναντι από εκεί που έφυγε ο μπαμπάς μας είναι. Τέλος πάντων. Έχει την κλινική εκεί, πολύ καλή κλινική. Και... Έχει κλινική και δεν έχω ξέρει. Βέβαια, έχει και κλινική, ναι. Τη Θέρμη και δίπλα, ναι, έχει την... Για τον Μποχορίδη, επειδή με ενημερώνουν τα παιδιά, είναι νοκάου τελικά. Οριστικό. Ναι. Και για το γράφουμε. Το βάλουμε. Πότε? Το βάλουμε. Αύριο. Χωρίς Μποχορίδη πάω. Δύσκολο το μάτς. Νοκάου τον Μποχορίδη. Μάλιστα. Γίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι. Γίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι. Εντάξει, είναι στο χέρι πάλι του Άρη. Παίζει στην έδρα, θα έχει τον κόσμο του. Αλλά σίγουρα η απουσία του Μποχορίδη είναι σημαντική. Για να επιστρέψουμε στο τουρνουά του Άγγελου Τσιπούρα, 10 η ώρα αύριο θα είναι μέλη όλη τη οικογένεια. 10 η ώρα θα γίνουν οι βραβεύσεις και τα λοιπά. Θα είναι και ο πατέρας του, ο οποίος πληροφορήθηκε ότι είχε γίνει ιερέας. Ο πατέρας του. Ναι. Δεν το ήξερα. Ο αδελφός του ήταν. Είναι βασικά, είναι εδώ και χρόνια. Ναι. Ναι, 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 ναι. Έγινε και ο πατέρας του λοιπόν. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση από τους ανθρώπους του Άρη. Θα είναι παρόν. Θα είναι ο μεγάλος Αλέκος Αλεξιάδης παρόν. Θα είναι ο Ντίνος ο Κούης. Θα είναι και άλλοι συμμετέχουν άνθρωποι. Συμμετέχουν και ακαδημίες του κιόλας. Γι' αυτό το λέω, ναι. Ναι. Και γύρω στις 11 παρατέταρτο έμαθα, 10.30-11 παρατέταρτο, θα γίνει το παιχνίδι της K14 του Άρη. Με τους, ναι, μπέμπιδες μου είπανε, με ποιους μου είπανε, δεν θυμάμαι. Και μετά στο καπάκι θα παίξει ο Άρης με τη Σκετερμπέου. Την ομάδα του Κρίστη Βαγγέλη δηλαδή. Ναι, ναι. Και η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι θα πάνε και παιδιά από την πρώτη ομάδα. Πριν την προπόνηση θα δηλαδή. Θα πάνε, ναι, θα πάνε. Θα πάνε μαζί μια με βόλτα. Τον Γιώργο τον Κολτσίδα. Μπράβο, ποδοσφαιριστές από την πρώτη ομάδα. Που θα πάμε κι εμείς. Να ζητήσουμε συγγνώμη από την κοπέλα του Νίκου που αύριο δεν θα είναι μαζί. Έτσι πάει το τρίμερο. Αύριο έχει άλλες υποχρεώσεις το πρωί. Ναι, το πρωί, αυτό μεσημέρι. Έχει άλλες υποχρεώσεις. Όχι. Ρεπόρτερ, θα στείλω τον Άκη. Ο Άκης είναι εκεί πέρα, θα σε φάει τη δουλειά, σε πω εγώ. Θα κάνει να δώσει λίγο. Μια χαρά. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν ξέρει να φωνάει σαν και σε ένα σταγκόλ. Πειράζει. Τι. Εσύ που ξέρει μπορεί να τι κάνει εσύ τότε. Εγώ πάει, γέρασα. Ναι. Τέλος αυτά. Ναι. Δεν μπορώ, βαριέμαι. Λοιπόν... Όσοι μπορείτε πάντως να βρεθείτε εκεί πέρα, ωραία θα είναι. Και έτσι, για τα παιδάκια που θα παίξουν. Ο Άρης τιμάει τη μνήμη ενός παιδιού που έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας. Το 2013, έχει 6 χρόνια και όντως είναι ώρες όταν το σκεφτόμαστε, γιατί λόγω δουλειάς το είχαμε ζήσει και πολύ έντονα και από πολύ κοντά. Είναι η αλήθεια, είναι σαν χθες
γίνει η μαύρη μέρα. Λίγες μέρες αργότερα, θυμίζω, είχε γίνει εκείνο το Άρη ΣΑΕΚ που είχε σκοράρει Αγκάνθο και ήθελε να αφιερώσει άνθρωπο στον γκολ στον Άγγελο Τσιπούρα, αλλά ο Τάσος κάπως τον απέβαλε. Γιατί πάνω απ' όλα είναι άνθρωπο. Είναι αυτό έτσι, μια που μας δόθηκε αφορμή, να το αναφέρουμε. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον την κριτική του όσον αφορά τις αφιζητούμενες φάσεις που ενδεχομένως υπάρξει ο Καραϊσκάκης την ερχόμενη Κυριακή. Αν και εκεί λίγο θα. Εκεί θα είναι η πρώτη φορά που θα πει υπέρ του Άρη. Ναι, εκεί όντως θα είναι λίγο μπερδεμένος. Και... μα όχι. Μην νομίζεις. Μπορεί να μπερδευτεί λίγο και και να το σκεφτεί. Ναι, παρακαλώ να με ενημερώσει το κοντρόλ. Ναι, τι λέμε τώρα. Παρακαλώ το κοντρόλ να με ενημερώσει. Μπορεί να έχει κάποιο τέτοιο. Όχι, δεν ξέρω. Το κοντρόλ. Το κοντρόλ. Δεν μπορεί να το είναι στο τηλέφωνο, ρε φίλε. Το κοντρόλ θα είναι στο τηλέφωνο. Το κοντρόλ θα είναι στο τηλέφωνο. Ναι. Και θα βγάζει κωδικό Ρωσία. Πέναλτι, πέναλτι για τον Ολυμπιακό, πέναλτι. Και θα βγάζει κωδικό Ρωσία. Τώρα πει, αλήθεια ήταν αυτό που είπε. Γιατί? Γιατί Ρωσία, Ελλάδο. Και αυτό μπορεί. The place to be. Εντάξει, να σου κάτι. Δεν κρυφό, αθλητικό το κανάλι. Εντάξει, να κάνω τώρα. Καλά, λογικό το βλέπω να παίζει ΠΑΟΚ. Και να μην το ήξερε κάποιος άμα παρακολουθήσει τις πρωινές εκπομπές, το καταλαβαίνει. Θα νομίζει ότι είναι, ναι. Ναι, δεν. Θα λέει ότι είναι ο κρυφός τέτοιος. Θα το καταλάβει, δεν είναι. Δεν πειράζει. Ναι. Έχουμε κανένα μήνυμα, χρωστάμε τίποτα. Αν δεν έχω, όχι, δεν βλέπω να γιατί έχουμε. Γιατί έχω Γιώργο Ματζιού και έτοιμο να τα πει όλα. Όχι, δεν βλέπω να έχουμε κάτι από πλευράς μηνυμάτων. Νομίζω το καλύψαμε όλα. Θες να μας πεις γι' αυτό? Που παραλείψαμε να το αναφέρουμε νωρίτερα. Στις Ακαδημίες του Άρη στο Καμερούν. Ναι. Να μας πει γι' αυτό. Κοίταξε, κυκλοφόρησε το τελευταίο διήμερο ότι ο κύριος Κολοβός αναλαμβάνει υπεύθυνος των Ακαδημιών του Άρη, θα κάνει διάφορα project κτλ. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή η είδηση. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και ούτε θα έχει καμία απολύτως σχέση με την ΠΑΕ Άρης ο κύριος Κολοβός, ο οποίος είναι manager ο άνθρωπος. Η μόνη και με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα το ψάξαμε το θέμα και το βρήκαμε ότι η μόνη δραστηριότητα που θα υπάρχει με τον Άρη είναι ότι στην ουσία θα είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα σε ακαδημίες του Άρη στην Αφρική, στο Καμερούν συγκεκριμένα και στις γύρω χώρες, όπου κατά γενική ομολογία υπάρχουν πολλά ταλέντα τα οποία χάνονται λόγω των συνθήκων που επικρατούν εκεί. Θα υπάρχει λοιπόν μια συνεργασία και θα αναλαμβάνει ο κύριος Κολοβός να προτείνει τους καλύτερους δυνατούς παίκτες από εκεί κάτω να έρχονται για κάποιες δοκιμές περαιτέρω και τα λοιπά στον Άρη και τη Θεσσαλονίκη και να γίνεται έτσι μια προσπάθεια να βρεθούν ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να αγωνιστούν με τη φανέλα του Άρη και έχουν το χαρακτηρισμό αυτό το περίφημο των λαχείων. Έτσι, με χαμηλό κόστος να έρχονται εδώ, να τους δοκιμάζει ο Άρης, να τους προωθεί σιγά σιγά και αυτά τα λαχεία να ξεκινάνε την όλη καριέρα τους από τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν γίνεται αυτή η συνεργασία. Έχει το ενδιαφέρον του βέβαια, έτσι, το να είναι στο Καμερούν. Μακάρι να τελεσφορήσει αυτή η προσπάθεια και αύριο μεθαύριο να μιλάμε για το μαύρο διαμάντι το οποίο το πούλησε ο Άρης και πήρε 5 εκατομμύρια ευρώ και τι ωραία, τι καλά. Πάνε τα λεφτά στην ομάδα και όλα καλά, 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 καλύτερα. Το νέο παλέ. Τι? Το νέο παλέ. Εγώ έτσι όπως τα είπες στην αρχή νόμιζα ότι έλεγες το νέο παλέ. Όχι. Και λέω ποιο νέο παλέ. Το νέο επαλέ. Επαλέ. Επαλέ και Μόρις. Το Νασίφ Μόρις, για όσο τον ξέρουν, τον είχε φέρει ο Πασχάλης ο Τουντούρης, ο οποίος κατεβαίνει μαζί με Λευτέρη Αρβανίτη και Νίκο Ζεϊμπέκη με τον κύριο Ταχιάο. Βεβαίως. Ο Πασχάλης, ο οποίος έχει διατελέσει και διευθυντής του Άρη, έτσι, μια περίοδο, λίγο ταραχώδη βέβαια. Αλλά είναι αυτός ο οποίος είχε φέρει τον Ασίφ Μόρις στον Άρη και κάνει αρκετά καλές δουλίτσες και αυτός με την Νότιο Αφρική, θυμάμαι. Τώρα τελευταία δραστηριοποιείται κυρίως σε Ολλανδία και Βέλγιο, ο Πασχάλης. Μάνατζερ και του. Πες του, του ψηλού, του Θανάση. Ναι. Πολοβού. Όχι αυτού. Όχι αυτού που. του Κολοβού. Έτσι. Που έχει περάσει τον Ολυμπιακό και πάντως, τον Πανιό. Για όσους συνδέσανε τον κύριο Κολοβό με τον Άρη και τα λοιπά για ακαδημίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα έχει σχέση ο άνθρωπος. Θα έχει σχέση μόνο με αυτό το συγκεκριμένο project στην Αφρική, γιατί προφανώς εικάζω ότι έχει σχέσεις εκεί πέρα με ομάδες και τα λοιπά. Και θα τα λοιπά, κάνουμε και τα λοιπά. Τι. Θα κάνουμε αυτοψία. Όχι, εκεί πάνε εσύ. Βάλε και τα 94 εμβόλια που φοράς, βάζεις για να πας. Πάρε το Σαριόγλου, πάρε τον να σου πει. Σε τρυπάνε ανά δύο ώρες.
για να πας να ταξιδέψεις εκεί και πάνε. Θα τσίψω και το γιο. Πού? Εσύ είπες να πάμε. Πάμε σαν site, δεν είπα να πάω. Α, σαν site. Υπάρχει ο άνθρωπος στο site. Και δεν χρειάζεται και τα εμβόλια. Σταμάτησε μου ρελίζε φίλε. Τον βάζεις τον αμολά στην Αφρική μαζί με τα λιοντάρια. Τελειώσαμε, ησυχάσαμε. Δηλαδή πραγματικά μια μέρα, έχω παιδιά κάθε μέρα καμιά 30 διαλόγους με το Σταμάτη. Ναι, μια μέρα θα τους δημοσιοποιήσω, θα κάνω βιβλίο. Δεν έχει γύρω. Θα βγάλω ένα βιβλίο για να δείτε τι μου λέει και είμαι ακόμα ψύχρεμος και ήρεμος. Καθημερινά. Χαιρετίσματα στον γκουρού της γειτονιάς. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε. Καλό τριήμερο σε όλους. Με διπλό του Άρη την Κυριακή. Με άσο αύριο στο Νικ Γκάλες Χολ. Και φυσικά όπου παίζει ο Άρης, όπου παίζει ο Θεός, δεν θα είναι μοναχός. Ελπίζουμε να έχει μαζί του και το ροζ φίλο της νίκης.